Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ένταση μεταξύ Ρωμά και αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Φωτιές, οδοφράγματα και χημικά. Τι έγινε το πρωί στα δικαστήρια όπου κατέθεσε ο αστυνομικός που πυροβόλησε το 16χρονο. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ μετά από ονομαστική ψηφοφορία. Κρεσέντο Ερντογκάν. Δεν θα αποδεχθούμε όσους στηρίζουν την Ελλάδα δίχως κανένα όριο για να κάνει τις προβοκατόρικες ενέργειές της που μας παρενοχλούν, υποστήριξε ο Σουλτάνος. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι διαγράφει από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, μετά από έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά που σχετίζεται με το Μουντιάλ του Κατάρ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, συνελήφθη πρώτα ο σύντροφός της, προσήχθη και με βάση την μεγαλύτερη βελγική εφημερίδα τη Le Soir, συνελήφθη και η Ευρωβουλευτής, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, η κυρία Καϊλή. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πληροφορίες τρέχουν μέχρι και αυτήν την ώρα και μένει να δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα των βελγικών αρχών. Λοιπόν, τώρα, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Λάμπρο Καλαρίτη. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας απόψε. Είχαμε άλλα θέματα στην ατζέντα της σημερινής ημέρας να ξεκινήσουμε, αλλά νομίζω ότι και μας ευνηδίασε και μας σοκάρισε αυτή η απόφαση. Ναι, να δούμε τι είναι. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις η κυρία Καϊλή προημερών που είχαν προκαλέσει την αντίδραση και του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες αυτών οι οποίοι, των εργατών που εργάστηκαν για το Μουντιάλ. Είχε προκαλέσει εντύπωση και αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί δόθηκε εντύπωση ότι είχε προσπαθήσει να εξοραίσει την κατάσταση εκεί, η οποία είχε συγκεντρώσει τα πειρά και την κριτική άλλων κρατών και κυβερνήσεων για τις συνθήκες που εργαζόντουσαν οι χιλιάδες οι οποίοι προτίμησαν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν σχετίζεται, απλά το καταθέτω ως μια παρατήρηση. Να συμπληρώσω σε αυτό που λες ότι εκείνη την ημέρα ήταν φιλοξενούμενος στο Blue Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Σωτήρη Ξενάκη και απαντώντας σε ερώτηση που του έθεσαν οι συνάδελφοι, ο Σωτήρης Ξενάκης, ο Νίκος Ελευθερόγλου και ο Γιώργος Καραμέρος, κατ' ουσίαν είχε αδειάσει με τις δηλώσεις του την κυρία Καϊλή για τις επιλογές. Σήμερα νομίζω, η αλήθεια είναι τώρα για να τα λέμε όλα και να δένουμε και τα νήματα, ότι ήταν τεταμένες οι σχέσεις, πολιτικά εννοώ τεταμένες οι σχέσεις Καϊλή με Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι τώρα πλέον επήλθε η οριστική ρήξη με τη διαγραφή της Ευρωβουλευτού και Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Ήταν τεταμένες σχέσεις, γιατί είχαν διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς εκλογές και μετά από αυτές. Τώρα, εάν επιβεβαιωθούν οι φήμες περί σύλληψης της Ευρωβουλευτού, τώρα νομίζω ότι δυσχεραίνει αρκετά το κλίμα, βαραίνει το κλίμα για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που κάνει μια πολύ έτσι αξιοπρόσεκτη απόπειρα επανεκκίνησης και διεύρυνσης των ποσοστών και της επιρροής του της εκλογικής. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να αφήσει πίσω του διάφορες σκιές από παλιότερες περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με θέματα παρεμφερή. Έχει δίκιο. Στις τελευταίες μέρες τα δημοσκοπήσεις καταγράφει μία άνοδο, δηλαδή μία βελτίωση των δημοσκοπικών του ποσοστών, που του δίνει και μία καλύτερη διαπραγματευτική θέση στην πορεία και μετά τις εκλογές. Μένει να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει, δηλαδή κατά πόσο θα επηρεάσει την πορεία. Γιατί εδώ φαίνεται ότι υπήρχε συγκοινωνία δοχεία κυρίως με το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ψηφοφόρων. Μένει να δούμε. Ναι, είναι μετακινήσεις. Ναι. Αν θα ανακόψει την πορεία. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ad hoc η αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Προφανώς θέλει να προλάβει τις εξελίξεις. Λογική αναμενόμενη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί, διότι είναι ευρωβουλευτής της Ελλάδος. Και μένα να δούμε τι θα γίνει και μετά, διότι οι ευρωβουλευτές έχουν ασυλία. Mm-hmm. Αν όντως υπάρχει σύλληψη, όπως μεταδίδεται, σημαίνει ότι έχουν υπάρξει στοιχεία επιτόπου
προφανώς. Που επέτρεψαν την... Ναι, γιατί ο Ευρωβουλευτής έχει ασυλία. Έχει ασυλία. Είναι με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες, συνελήφθη πρώτα ο σύντροφός της. Ναι, γίνεται έρευνα στο σπίτι, σε υπολογιστές κλπ. Αλλά επειδή επαναλαμβάνω έχουν ασύλληλοι ευρωβουλευτές, σημαίνει ότι κάποια στοιχεία προέκυψαν επιτόπουδα. Αλλιώς, αν υπάρχει σύλληψη, δεν μπορεί να υπάρξει σύλληψη χωρίς προηγούμενη άρση ασυλίας, εκτός αν γίνει κάτι, ας πούμε, επαυτοφόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας το μεταδίδουμε και κατά τη διάρκεια του δελτίου. Πάμε να προχωρήσουμε στο δελτίο μας. Νύχτα έντασης στην Θεσσαλονίκη, όπου από νωρίς είναι σε εξέλιξη επεισόδια με Ρωμά έξω από τον οικισμό της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή ακούστηκαν πυροβολισμοί και τα ΜΑΤ έκαναν επέμβαση για να αποθήσουν περίπου 100 άτομα που είχαν στήσει οδοφράγματα και άναψαν φωτιές. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και σε άλλα σημεία της χώρας όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά, καθώς εκφράζονται φόβοι για έκτροπα. Λοιπόν, το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες Ρωμά ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης. Όταν προσήλθε για να καταθέσει ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο στη διάρκεια καταδίωξης, ο αστυνομικός τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό, απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση των Ρωμά. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προσήλθε για να απολογηθεί ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον 16χρονο στην Θεσσαλονίκη. Ο 34χρονος αστυνομικός απολογήθηκε δια υπομνήματος και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που του έθεσε ο ανακριτής. Ο αστυνομικός επέμεινε ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας λόγω του κινδύνου που, όπως ισχυρίστηκε, διέτρεχαν οι προπορευόμενοι συνάδελφοί του. Να μιλήσει η δικαιοσύνη γι' αυτό, πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό που έγινε, γιατί μία σφαίρα σφαιλεί στο κεφάλι του. Από το ελληνικό κράτος δικαιοσύνη τίποτα άλλο. Θέλουμε να δικαιωθεί το παιδί. Ομάδες Ρωμά έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής η οικογένεια και οι φίλοι για το περιστατικό που έχει γίνει αντιδράνε και θέλουν να προφυλακιστεί ο αστυνομικός. Σεβόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Οι Ρωμά έκαψαν χαρτονομίσματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αποχώρησαν ειρηνικά. Ζητάμε άμεσα δικαιοσύνη για να επιστρέψουν όλοι οι τσιγκάνοι στα σπίτια τους. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Ωστόσο, οι Ρωμά εκφράζουν αγανάκτηση για το γεγονός ότι η διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την ποινική αντιμετώπιση του αστυνομικού είχε ως αποτέλεσμα να μην τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, αλλά να παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό. Θα εισφέρουμε οποιοδήποτε νέο αποδεικτικό στοιχείο έχουμε προκειμένου να αποδείξουμε τους σχετισμούς μας. Το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης καλείται πλέον εντός 5 εργάσιμων ημερών να άρει την παραπάνω διαφωνία. Ο άνθρωπος δεν έχει μετανιώσει για κάτι, δεν έκανε κάτι για εκπροθέσεως. Ήδη η κατηγορία, όπως γνωρίζετε, είναι απόπειρα αυτοκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εν αντιθέσει με την κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει το θύμα, ο οποίος κατηγορείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των λύωμα των σκελετιστών. Τους είπαμε να απομακρυνθούν από τα δικαστήρια και να πάνε στα σπίτια τους. Εύχομαι στο συμβούλιο που θα πάει η υπόθεση να είναι τουλάχιστον μια απόφαση που να δικαιώνει και τους γονείς του παιδιού. Στο μεταξύ, η ένταση στις περιοχές όπου ζουν Ρωμά δεν αποκλιμακώνεται, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαμηνύει και πάλι ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Από το πρωί είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στα νεόκτιστα Άσπρο Πύργου, όπου γίνονται έρευνες στον καταβλισμό Ρωμά και έχουν γίνει τουλάχιστον 2 προσαγωγές. Λοιπόν, καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, και βέβαια είναι μαζί μας και ο καλός συνάδελφος ο Λάμπρος ο Καλαρίτης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Λοιπόν, έχουμε περάσει 2 δύσκολες νύχτες με τους Ρωμά να είναι σε μεγάλο εκνευρισμό και να έχουμε εκτεταμένα επεισόδια τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες και σήμερα όλη την ημέρα και χθες,
Είχαν επέμβει στους καταβλισμούς, έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές και για όπλα και για ναρκωτικά και γενικώς για παράνομη δραστηριότητα. Το ζήτημα είναι ότι η υπόθεση του πυροβολισμού του 2016. Προσαγωγές είπατε ή σύλληψη, γιατί εγώ για προσαγωγές άκουσα. Ναι, για στην προσαγωγή δεν έχουμε σύλληψη, άρα δεν έχουμε και ποινική δίωξη για αδικήματα. Αν είναι οι προσαγωγές, για να ξεκαθαρίσουν στους τηλεθεατές. Έχει σημασία. Ναι. Όχι, οι προσαγωγές δεν είναι σύλληψεις, άρα δεν βρέθηκε κάτι αξιόπινο. Προς τον παρόν, για να, θα είχαμε συλλήψεις. Εγώ μεταφέρω τώρα την πληροφορία, δεν έχω ναι, τώρα. Κοιτάξτε, όπως τη λέτε την πληροφορία, δημιουργείται μια εικόνα ότι αυτή. Κυρία αστυνομική. Κυρία Κλήτου, εγώ για να βοηθήσω τον κράτο, τους τηλεθεατές σας. Όταν οι αστυνομικοί προσάγουν, δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Όλος μπορεί να γίνει διακρίβωση ταυτότητας. Δεν το ξέρω τώρα αν μετά τις προσαγωγές μετετράπηκε σε σύλληψη. Αυτό. Εγώ για προσαγωγές άκουσα πάντως το δελτίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια έντονη κινητικότητα έτσι ώστε να μην υπάρξει επέκταση των γεγονότων αυτών. Δυστυχώς έχουν οξυνθεί πολύ τα πνεύματα μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν αυτό κατά την άποψή σας μπορεί να περιοριστεί εδώ ή θα έχουμε και συνέχεια. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος ούτε κλιματολόγος είμαι, ούτε κάνω κοινωνική ψυχολογία των μαζών. Ναι, κοιτά, είναι προφανές ότι τέτοια φαινόμενα τα έχουμε ζήσει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Όταν γίνονται κάποια δολοφονία ενός έγχρωμου στην Αμερική, θυμάστε τι έχει συμβεί και για πόσες μέρες συνέβη. Τώρα, ποια θα είναι η ένταση, αν θα αποκλιμακωθεί και πόσο καιρό θα πάρει, ειδικά όταν έχουν να κάνουμε με κοινότητες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ομοιοτροπού συμπεριφοράς, είναι δύσκολο να το προσδιορίσω από εγώ. Προφανώς θα έχουμε κάποια συνέχεια των επεισοδίων, δεν ξέρω πότε θα αποκλιμακωθούν και προφανώς θα έχουμε και επόμενα συνέχεια σε αυτή τη δικαστική εμπλοκή. Δηλαδή, θα έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου, θα έχουμε τα ζητήματα της προσαγωγής, θα έχουμε την ακροαματική διαδικασία μετά από κάποιο διάστημα. Αλλά δεν πρόκειται τα επεισόδια αυτά να αποκλιμακωθούν, κυρία Κλήτου. Εύκολα. Εσείς που το ξέρετε ότι δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν. Γιατί όταν θα ξαναγίνει το δικαστήριο, δεν θα ξαναμαζευτούν οι συγκεκριμένες ομάδες να πούνε ότι να διαμαρτυρηθούν και να φωνάξουν πάλι. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει για να αποκλιμακωθεί, από την εμπειρία σας στο χώρο. Ναι. Ρωτήστε τους αστυνομικούς, είναι καλύτεροι από εμένα σε αυτά και τους εγκληματολόγους. Εγώ νομικός. Θα σας θέσω ένα άλλο ερώτημα, Πρόεδρε. Αν σας προβληματίζει και με την ιδιότητα του Προέδρου, αυτή η κατατοδοκούν αξιοποίηση της κείμενης νομοθεσίας. Γιατί εγώ ακούω από προχθές το επιχείρημα ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για 20 ευρώ και παραλείπεται στο ενδιάμεσο ότι υπήρξε μία σειρά παράνομων ενεργειών. Εγώ, κυρία Κλήτου, δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά ή αυτά που ακούω δεν έχω τη δικογραφία μπροστά μου για να κάνω αξιολόγηση ποινική της υποθέσεως. Εγώ εκείνο που γνωρίζω είναι την ύπαρξη του νόμου 3169 του 2003 και των ιστορικών εγκυκλίων της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες λένε πότε επιτρέπεται η χρήση πυροβόλου όπλου. Mm-hmm. Τώρα, αν στην προκειμένη περίπτωση είχαμε επίθεση κατά του αστυνομικού, τέτοια που να επιβάλλει κίνδυνο ζωής ή σωματικής βλάβης της υγείας των αστυνομικών, οι οποίες επέβαλαν την βολή την οποία έλαβε η χώρα, θα το κρίνει ο ανακριτής. Αλλά εδώ, εκείνο που είναι το προβληματικό σε όλη την ιστορία της οποιασδήποτε απολογητικού ισχυρισμού από τη μεριά του αστυνομικού, είναι η ρήψη στην πίσω μεριά της κεφαλής του δράστου και όχι στην μπροστινή μεριά. Άρα, προφανώς έχουμε έναν δράστη, ένα δράστη, ο οποίος κυνηγάει ένα θύμα και τον πυροβολεί στην πίσω μεριά. Ακόμα, από ό,τι λένε Λάμπρο και ειδικοί, εγώ ειδικός δεν είμαι, ο αστυνομικός θα μπορούσε να έχει πυροβολήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Από ό,τι λέει, δεν έχουμε τη δικογραφία. Από ό,τι λέει, προσπάθησε να κινητοποιήσει το αυτοκίνητο και επειδή ήταν συνεπιβάτης, δεν το ξέρουμε έτσι, λέμε τον ισχυρισμό, αλλά δεν έχουμε τη δικογραφία. Ότι προσπάθησε να κινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Κύριε Καλαρίτη, εγώ δεν θέλω να δικάσω την υπόθεση. Θα τη δικάσουν οι δικαστές. Προφανώς. Εκείνο που πρέπει να πούμε όμως σήμερα, ότι τα φαινόμενα βίας αστυνομικής δεν είναι σημερινά. Έχουμε συνεχόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας, τα οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε πλειάδα καταδικών. Σας θυμίζω την πρόσφατη απόφαση που βγήκε στην ΕΣΔΑΠΟΛΗ, πρόσφατη δεν έχει τεχνώσει το μελάνι τη.
ευθύνες, με βάση την οποία καταδικάστηκε η ελληνική δημοκρατία να αποζημιώσει άνθρωπο ο οποίος κρατήθηκε παρανόμω σε αστυνομικό τμήμα παραπάνω από το κανονικό. Mm-hmm. Και επίσης σας θυμίζω τις περιπτώσεις στη Λιανάκη και τις περιπτώσεις Ζαρντινιέρας, οι οποίες στο παρελθόν πάλι έχουν δικαστικά ταλαιπωρήσει το ελληνικό δημόσιο από την υπερβολική χρήση βίας από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας. Άρα είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή για το ζήτημα αυτό πλειάδα καταδικών ως κράτος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πόση πλειάδα, γιατί το λέτε, γιατί, επειδή κάνετε μια αναφορά νωρίτερα και στο μια παραπομπή, ένα συνδυμό με τα όσα έγιναν στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια παράδοση, ούτε υπάρχουν τόσα περιστατικά που να δικαιολογούν μια γενικευμένη εικόνα. Από την άλλη, έχουμε πολλούς αστυνομικούς που παίζουν θύματα στην εκτέλεση του κράτους. Προφανώς έχουμε και θύματα αστυνομικούς. Προφανώς έχουμε και θύματα αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν παίζει θύματα. Αλλά όταν είναι διαφορετική η βία την οποία ασκεί το κρατικό όργανο, το οποίο το εμπιστευτήκαμε ένα γκλόπι, ένα όπλο, και είναι διαφορετική η παράνομη βία που ασκεί ένας οποιοσδήποτε άλλος τρίτος πολίτης, ο οποίος χρησιμοποιεί το παρανόμο σε ένα όπλο για να επιτύχει παράνομους σκοπούς. Όλη η νομιμότητα είναι αμφίδρομη. Δεν είναι ο κακός και ο καλός. Όποιος παραβιάζει τον νόμο, είτε είναι αστυνόμος, είτε καλά, είναι πολίτης, έχει ναι. Προφανώς και απλά. Απλά εκείνος που έχει ένα όπλο το οποίο το έχει εμπιστευτεί η πολιτεία έχει μεγαλύτερη ευθύνη στη χρησιμοποίηση του όπλου από έναν ο οποίος δεν είναι, λειτουργεί στον χώρο της κοινής παραβατικότητας. Απλά υπάρχουν, ξέρετε, το έχετε παρατηρήσει, το έχετε παρακολουθήσει και εσείς, υπάρχουν κάποια αντανακλαστικά, πολιτικά, εν πάση περιπτώσει, όπου μονίμως από κάποιους χώρους, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, σπέβδουν απριόρι να καταδικάσουν τον αστυνομικό με κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα κλίμα που κάποια στιγμή οι αστυνομικοί θα φοβούνται να κάνουν το καθήκον τους, διότι θα έχουν τον προβληματισμό ή την ανησυχία, το φόβο, μην βρεθούν κατηγορούμενοι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια μονομέρεια στην προσέγγιση. Προφανώς, ναι. Σας θυμίζω όμως και την πρόσφατη περίπτωση του Ινδιάνου που κατηγορήσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τάχα μου χτυπήσει ένα αστυνομικό και αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ούτε συλλήβδην την αστυνομία, η οποία κάνει τη δουλειά αυτό της, είναι. Αλλά ούτε συλλήβδην. Ούτε συλλήβδην τους, κάποτε λέγαμε φταίνε για την εγκληματικότητα οι ξένοι. Μέχρι που αποδείχθηκε ότι στις φυλακές είναι πιο πολλοί Έλληνες από ότι ξένοι. Μετά λέμε φταίνε οι Ρωμά για την εγκληματικότητα. Μέχρι που αποδείχθηκε ότι έχουμε περισσότερους μη Ρωμά οι οποίοι έχουν την κοινή παραβατικότητα. Άρα λοιπόν είναι κακό να στοχοποιούμε κατηγορίες του πληθυσμού. Απλά από την αστυνομία έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις τήρησης νομιμότητας από ό,τι έχουμε από έναν άλλο κοινό παραβάτη, ο οποίος έχει την κοινή παραβατικότητα. Στον αστυνόμο εμπιστευτήκαμε την κρατική βία. Αυτή πρέπει να την ασκεί εντός των πλαισίων που εμείς το έχουμε επιτρέψει ως συγκροτημένη πολιτεία. Από τον κοινό παραβάτη δεν περιμένουμε αυτό. Περιμένουμε να το τιμωρήσει ο ποινικός νόμος με βάση τις ποινές που προβλέπεται. Ο αστυνομικός όμως είναι μια ειδική κατηγορία που πρέπει να ξέρει πώς θα χρησιμοποιεί το όπλο που του εμπιστευτήκαμε. Αλλά αυτό είναι γεγονός και εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα αναφορικά με την εκπαίδευση και αν θέλετε και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν ή αναδέχονται την ευθύνη πρέπει να δούμε και στατιστικά. Των κανόνων επιχειρησιακής εμπλοκής τα αστυνομικά όργανα, ξέρεις, κύριε Βερβεσέ. Λίνα και κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δούμε και τα στατιστικά. Δηλαδή, σε πόσες περιπτώσεις, δεν τα ξέρω, έτσι λέω, γιατί βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε τα στατιστικά, σε πόσες περιπτώσεις που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί κατέληξαν στραβά, αν υποθέσουμε ότι αυτό κατέληξε στραβά, ότι ο αστυνομικός δεν έπρεπε να κάνει χρήση του όπλου. Δηλαδή, αν τα στατιστικά δικαιολογούν τα στατιστικά μια τέτοια γενικευμένη εικόνα ότι οι αστυνομικοί δεν εκπαιδευμένοι, ότι κακή χρήση. Στις πόσες περιπτώσεις έχουμε περιπτώσεις που κατέληξαν όπως δεν θα έπρεπε. Και από την άλλη, επειδή ο κύριος Βερβεσός είναι μάχημος δικηγόρος και αναφέρθηκε στατιστικά, η αστυνομία δημοσιοποιεί από καιρούς καιρών στατιστικά για τις συλλήψεις και πώς αναλογούν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε συμπεράσματα. Αναλογία πληθυσμού και περιστατικών. Έτσι. Θέλετε να, κύριε Καλαρίδη, ανατρέξτε στα επίσημα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας. Πόσες συλλήψεις είχαμε πριν την αυστηροποίηση, λέγαμε φταίγαν οι νόμοι που είναι αδύναμοι και δεν είναι ισχυροί για να λειτουργούν αποτρεπτικά. Κοιτάξτε πόσες συλλήψεις έχουμε ανθρωποκτονιών και εξιχνιάσεις πριν την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου και πιο μετά. Θα καταλάβετε ότι το πλαίσιο εξιχνιάσεων και τα ποσοστά εξιχνιάσεων είναι περίπου στο 0,5%, στο 55%, όταν πριν με το πιο αδύναμο νομικό πλαίσιο είχαμε 83%. Πού οφείλεται αυτό, Πού οφείλεται? Αυτό που οφείλεται. Προφανώς η αστυνομία, η οποία σας έχουμε εμπιστευτεί και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, δεν την κάνει. Το κυρίαρχο είναι λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δούμε όχι την εκπαίδευση, αλλά την νοοτροπία που υπάρχει. Αν υπάρχει μια νοοτροπία ότι επειδή μας την πέφτουν εμείς δεν κάνουμε τίποτα, είτε επειδή μας ασκούνε μια κριτική, εμείς ας πούμε βαράμε συνολικά τότε, και όχι να πετύχει. Τότε ξαναρχίζει αυτό το αέναο, κύριε Πρόεδρε, ερώτημα, τι αστυνομία θέλουμε, έτσι. Διότι αρχίζει πάλι ο προβληματισμός στο πώς οριοθετούνται
τα πράγματα. Κυρία Κλήτου, το λέει ο νόμος. Είναι ο 3169 το 3. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις, δεν τον έχει αλλάξει καμία. Mm-hmm. Είναι σαφές το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η χρήση του πυροβόλου όπλου κατά την αστυνομία, μια και αυτό μας απασχολεί σήμερα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος, όλα τα πράγματα θα έχουμε. Αν κάποιοι λένε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο γιατί ο νόμος είναι κακός, θα τον αλλάξουμε. Αλλά αν ο νόμος υπάρχει, οφείλουν να τον τηρούν αυτοί που, οι οποίοι εντάξουν να τον τηρούν. Και βάλαμε κάποιους να φυλάνε τις θερμοπύλες. Από αυτούς έχουμε αυξημένες απαιτήσεις. Ναι, είναι προφανώς. Είναι σαν τον αυστηρότερο βαθμό εκδίκασης που αφορά στους δικηγόρους. Διότι όταν. Προφανώς είναι άλλο. Έτσι, είναι άλλο κάτι ανάλογο. Είναι άλλο να κάνει ένα ατύχημα, ένα αυτοκινητικό ατύχημα ένας, που έχει ένα γεωταχή και άλλο ένα οδηγό ταξί, ένα οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου που έχει άδεια δημοσία χρήση. Έχουμε μεγαλύτερη απέτηση από τον οδηγό δημοσία χρήση να έχει μεγαλύτερη προσοχή στην οδήγηση από ότι έναν απλό ιδιώτη που τρακάρει το αυτοκίνητό του. Μάλιστα. Λάμπρο, θες να συμπληρώσεις κάτι? Όχι, εγώ νομίζω ότι τα στατιστικά, να δούμε δηλαδή, τις περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί σε κίνδυνο είτε πολίτης είτε αστυνομικός, να δούμε σε πόσες περιπτώσεις έγινε παράβαση ή υπέρβαση του καθήκοντος και κακή χρήση ή κατάχρηση του όπλου. Ξέρετε, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ένα σενάριο. Αν συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν τα ξέρω τα στατιστικά αυτά. Δεν τα έχω υπόψη μου. Και η ελληνική αστυνομία. Εκείνο που ξέρω είναι τις καταδίκες που έχουμε το ΕΣΔΑ. Και αυτές είναι αδιαφυσβήτητες. Σας είπα 5 ονόματα τώρα. Θα μπορούσα να θυμηθώ άλλες τόσες. Αν διανατρέξετε πόσες καταδίκες έχει το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική πολιτεία για υπέρβαση αστυνομικής βίας, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλές. Είμαστε περίπου στην τρίτη ή τέταρτη θέση του πίνακα της ευρωπαϊκής κατάταξης. Προλάβω το ερώτημά μου. Ναι, αυτό. Την κατάταξη. Ναι, λοιπόν. Εγώ αυτό ξέρω από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Αν τώρα ένα διεθνές δικαστήριο μας έχει στοχοποιήσει και θέλει να λειτουργεί ανθεληνικά, μάλλον βλέπουμε φύλλα. Εγώ βλέπω τις αποφάσεις ενός δικαστηρίου. Καλά, δεν το είπε κανείς από εμάς αυτό, κύριε Πρόεδρε, προς Θεού. Δεν το ισχυρίστηκε κανείς από εμάς. Το λένε άλλοι. Σε αντίθεση. Και νομικοί μάλιστα τελευταίες μέρες. Λες και δεν γνωρίζουν τις καταδίκες που έχουμε για φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ναι, απλώς εμείς προσπαθούμε, έχοντας το ένα βαθύ προβληματισμό, να διερευνήσουμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις κοινωνικές ομάδες να εξεγείρονται και να είναι και αβέβαιο το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι προβληματικό αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να συνενέσει και να συμφωνήσει με τέτοιου είδους εξεγέρσεις, αλλά είναι προφανές ότι τέτοιου είδους κοινωνικές αντιδράσεις που υπερβαίνουν το μέτρο, προφανώς δεν υπερβαίνουν, προφανώς προκλήθηκαν από ένα περιστατικό. Δεν είναι ξαφνικά, δεν βγήκαν αυτοί στον δρόμο. Αλλά δεν παρατηρείται δούμε... σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, οι κάτοικοι, οι συγγενείς των θυμάτων, τώρα το λέω της πυρκαγιάς στο μάτι, το λέω ότι δεν, που θεωρούν ότι έχει ευθύνη το κράτος, δεν οργάνωσε κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει και ένα θέμα εκεί πέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε την υποκρισία. Να δούμε ένα πρόβλημα, το είναι υπαρκτό. Γιατί εδώ υπάρχει μια de facto κατοχήρωση ενός δικαιώματος εξαίρεσης του νόμου στο όνομα μιας κουλτούρας. Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχουν δύο ταχυτήτων. Συμφωνώ κύριε Καλαρίτη, αλλά το γεγονός της ενσωμάτωσης επιμέρους τμήματων του πληθυσμού, είτε αυτά είναι του ελληνικού πληθυσμού, είτε άλλο, δεν αφορά εμάς. Ούτε αφορά την ελληνική πολιτεία και τη συνολική δράση μέχρι τώρα. Παρεπιπτόντω το λέω, γιατί. Και ίσως είναι. Έχετε δίκιο και έχει δίκιο και ο Λάμπρος που το θίγει. Ίσως είναι μια χρυσή ευκαιρία εξ αφορμής αυτού του περιστατικού και όλων όσων ακολούθησαν να επανεξετάσει η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, το θέμα της ένταξης των ειδικών κατηγοριών πληθυσμού. Το θέμα όμως το αντιμετωπίζει και η Γαλλία πρόσφατα με τους εξεγέρσεις που είχαμε στις συνοικίες του Παρισιού. Δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Δεν είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε τα του οίκου μας, Πρόεδρε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το έχουμε αφήσει αυτό το αλλά θέμα. Το πρόβλημα της μη ενσωμάτωσης πληθυσμών που κυρίως έχουν έρθει από την Αλλοδαπή, το έχει και άλλη. Το έχει και η Εσπερία συνολικά. Δεν το έχει μόνο η Ελλάδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να ενσκύψουν με μεγαλύτερη προσοχή από εδώ και πέρα για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιου είδους φαινομένων. Και όσον αφορά... Αρκεί να μην το λέμε μόνο στη τηλεοράση και να ακουγόμαστε και αυτοί που είναι υπεύθυνοι να λύσουν ακούστε, το πρόβλημα. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα και να το λέμε και να το σχολιάζουμε. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να πράξει, Πρόεδρε. Κυρία Κλήτου, δεν κάνω κριτική σε εσάς. Κάνω κριτική σε αυτούς που περνάνε από τις εκπομπές. Όχι, μα και εμείς κάνουμε κριτική. Και λένε ωραία λόγια
και όταν φεύγουν από την τηλεόραση και, και πάνε στην υπεύθυνη θέση του οποίου έχει να θέσει η πολιτεία, το Υπουργείο ή τη Γενική Γραμματεία ή την οποιαδήποτε θέση έχει, δεν κάνουν τίποτα για να λύσουν το πρόβλημα. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό. Αλλά υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει ο κίνδυνος ένα μέρος του πληθυσμού. Εγώ το βλέπω και από τα σχόλια τώρα, επειδή εκπομπές κάνουμε και έχουμε έτσι διάδραση με τον κόσμο, να λένε ότι δεν μπορεί για το ίδιο θέμα εγώ να αντιμετωπίζουμε αλλιώς και κάποιος άλλος στο όνομα μιας ιδιωτικότητας να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Αυτό, ξέρετε, δηλητηριάζει το κλίμα και δημιουργεί αντίθετα, δυσχεραίνει την όποια προσπάθεια ενσωμάτωσης. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Προφανώς, αλλά δημιουργείται και ένα θέμα. Δεν μπορεί να στοχοποιούμε κατηγορίες του πληθυσμού για να λέμε επειδή αυτός είναι Αλβανός, επειδή είναι Πορτογάλος, επειδή είναι Ρωμά, επειδή είναι Μουσουλμάνος, πρέπει να είναι ιονή παραβατικότερος από μένα που είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Καλά, δεν νομίζω ότι το είπε κανείς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το λέμε. Το λένε πολλοί. Εγώ μιλάω και εγώ. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περιστατικά. Δεν είναι όλο το ίδιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι. Εδώ βλέπουμε συχνότητα, το πω έτσι κομψά, περιστατικών που τα συναντά κανείς σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν μπορεί να αποφύγει την πραγματικότητα. Είναι μπροστά στα μάτια μας. Τη βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή να πούμε ότι δεν υπάρχει. Για στον μια πολιτική ορθότητα. Θέλετε να δούμε και ποιες κατηγορίες του πληθυσμού που πουλάνε πιο πολύ είναι εμπλεγμένες σε υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Θέλετε να πάρουμε να το δούμε στατιστικά και αυτό. Γιατί και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Είναι. Την οποία δεν την έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα επαρκώς όπως. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι δεν μπορεί να κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Σας καταλαβαίνω. Σε όλες τις πραγματικότητες που είναι δύσκολες. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε αυτές. Και ο νόμος πρέπει να είναι ο νόμος για όλους. Ιδαλλιώς θα εκθρέψουμε φαινόμενα τα οποία ενδημούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Αυτό υπονόησα πριν, ότι σε κάποιους δημιουργείται μια αίσθηση αδικίας. Αυτό υπονόησα. Λοιπόν, ειδικά με την έξαρση του φαινομένου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και των φαινομένων ρατσισμού τα οποία ζούμε τελευταίο διάστημα σε όλη την Ευρώπη και τις πολιτικές τους εκφάνσεις που έχουν δυστυχώς ή ευτυχώς απλωθεί σε όλο το γυρά Ήπειρο, δεν είναι αργά να έχουν. Πάντως, και εδώ. Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, τα φαινόμενα ακροδεξιάς έξαρσης αλληλοτροφοδοτούμενα είναι με τα προβλήματα που συζητούμε. Κοιτάμε μόνο τα συμπτώματα και αυτά αίτια. Δεν ξυπνάει κάποιος κάποια στιγμή και λέει θα γίνει ο ρατσιστής ή ακροδεξιός. Κάτι έχει πυροδοτήσει. Η απουσία της δημόσιας ασφάλειας και της ασφάλειας του κράτους δημιουργεί φαινόμενα τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν το κράτος οφείλει να προασπίσει την ασφάλεια των πολιτών και την περιουσία τους στα πλαίσια και στα όρια που επιβάλλει ο νόμος που το ίδιο το κράτος έχει βάλει και οι αστυνόμοι έχουν τάξει να φιλούν. Μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Προφανώς πρέπει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να την κάνει πολύ καλά και την κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά τέτοια περιστατικά και τέτοια φαινόμενα πρέπει να τα βγάζει από το σώμα της και να μην τα καλύπτει και να πει αυτός ο κύριος, αν έχει κάνει κάτι, πρέπει να φύγει από το σώμα για να ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι τέτοια φαινόμενα πάντως, θα επαναληφθούν στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχοντας εδώ καλεσμένους συνδικαλιστές της αστυνομίας μας ανέλυαν ότι είναι πολύ αυστηρός ο εσωτερικός έλεγχος και είναι και βαρύτατες οι τιμωρίες για περιπτώσεις. Να μας τις φέρουν να τις δούμε, κυρία Κλήτου. Εδώ δυστυχώς η πολιτεία εμπιστεύτηκε πλέον τον έλεγχο των πειθαρχικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στον σύγχρονο του πολίτη. Δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη η ελληνική πολιτεία στα όργανα αυτοκάθαρσης της ελληνικής αστυνομίας και ανέθεσε αυτή τη δουλειά στον σύγχρονο του πολίτη. Προφανώς όμως για να το κάνει αποτελεί και εχέγγυο και ασφαλιστική δικλίδα για να υπάρξουν και οι επιπτώσεις σε αυτούς που είναι παραβάτες. Ναι, άρα καλό είναι να δούμε αυτά τα λεγόμενα. Ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, αυτόν που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, τον πολίτη που μας παρακολουθεί και ο οποίος θέλει να υπάρχει ευνομία και φταξία και ισοπολιτεία και ισονομία, δεν τον απασχολεί ποιος θα το κάνει. Τον απασχολεί το όργανο της πολιτείας να λειτουργήσει στη σωστή κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα εμείς μπορούμε να τα συζητάμε και να τα κρίνουμε. Το αποτέλεσμα μετράει. Αν ο όποιος παραβάτης που αποτελεί όργανο του κράτους, εντεταλμένο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εκτελεί τα καθήκοντά του πλημελώς, αν τα εκτελεί κάνοντας υπέρβαση των ορίων ή αν τα εκτελεί ορθώς, είναι ένα ζήτημα που θα το κρίνουν τα όργανα της πολιτείας. Και η ελληνική δικαιοσύνη, βέβαια, έτσι. Εγώ απλά εκφράζω το σκεπτικισμό μου γιατί μέχρι σήμερα λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων λειτουργιών της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό εκφράζω.
Ναι, υποθέτω ότι από αυτή την εμπειρία το και το τραγικό περιστατικό πολλοί θα πάρουν το μάθημά τους και θα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα το πρέπει αξιοποιήσουν να γίνει μια αυτή την εμπειρία. Το περιστατικό θα πρέπει να γίνει έστω υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτό το ατυχές γεγονός, ατυχέστατο, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα και δεν έχουν αποδώσει. Δεν πάει συνεχίζουμε πολιτικές που δεν αποδίδουν. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν. Πάντως είναι λίγο δύσκολο παραμονή εκλογών να γίνει σοβαρός διάλογος. Κανείς δεν θα σπάσει αυγά, είναι βέβαιο. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Με 156 ψήφους υπέρ έναντι 142 κατά, υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων του από την Ολομέλεια της Βουλής μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχαν ζητήσει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαδικασία άρσης του απορρίτου, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. Νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε νωρίτερα προβλέπει την αυτοδίκαιη πάυση των υποδιοικητών της ΕΕΠ. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι τον διορισμό νέων υποδιοικητών, την αρμοδιότητά τους θα ασκεί ο διοικητής της υπηρεσίας. Με την ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τη διαδικασία άρσης του απορρίτου επικοινωνιών, την κύβερνο ασφάλεια και την προστασία επικοινωνιών πολιτών που διεξήχθη σε κλίμα έντασης και αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απέδωσε την ένταση στο ότι ο κύριος Τσίπρας έθεσε ερωτήσεις και ήθελε, όπως είπε, να πάρει την απάντηση που αυτός είχε στο μυαλό του ότι θα τον ικανοποιούσε. Το πρόβλημα με την αντιπολίτευση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έθετε ερωτήσεις και ήθελε ταυτόχρονα να πάρει την απάντηση που αυτός είχε στο μυαλό του ότι θα τον ικανοποιούσε. Ο Πρωθυπουργός και χθες, όπως και από την πρώτη στιγμή αυτής της ιστορίας, ήταν πάρα πολύ σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, καταγγέλει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για άτακτη φυγή από την Βουλή για να μην απαντήσει στο ερώτημα εάν παρακολουθούνταν ή όχι από την ΕΕΠ οι κύριοι Χατζηδάκης και Φλόρος. Και επαναφέρει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να ισχυρίζεται πως δεν ξέρει ποιοι έχουν το Predator, το οποίο ουδέποτε διαψεύστηκε ότι λειτουργούσε με αποσπασμένους αστυνομικούς στην ΕΕΠ, αλλά την ίδια ώρα στενό συνεργάτης του στο Υπουργείο Εξωτερικών να έχει υπογράψει άδεια για εξαγωγή του από την Ελλάδα στις 15 Νοεμβρίου του 2021. Η άποψή μου είναι ότι είχαμε μια θλιβερή παρουσία του Πρωθυπουργού χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και καιρό ξέρετε ότι καλεί τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή. Έχει καταθέσει 5 φορές την ερώτηση και ο κ. Μητσοτάκης το απέφευγε. Ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση των κυρίων Μητσοτάκη Τσίπρα στη Βουλή, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δίχως ίχνος γενναιότητας κατέθεσε ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης και εκ των υστέρων νομιμοποίησης των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησής του. Από το «ελάτε να ενημερωθείτε στο αυτή», μας λέει τώρα ευθέως «ελάτε να ενημερωθείτε μετά από 3 χρόνια», είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο ελληνικός λαός έγινε θεατής άλλης μιας παράστασης διχόνης και τοξικού λόγου από τους δύο συνήθεις πρωταγωνιστές, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Κανείς δεν απαντά καθαρά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός. Αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ελεγχθεί η βασιμότητα των δημοσιευμάτων που τον φέρουν ως ένα από τα πρόσωπα τα οποία έπεσαν θύμα υποκλοπών από το Predator, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά απευθύνθηκε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και δεν βγάζει άκρη. Τώρα, λάμπρο συμπέρασμα, βγάλαμε κάποιο από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή? Θα σου πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Επειδή, αν παρατηρήσεις, είμαστε ίσως η μοναδική χώρα όπου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει βγει σε σέντραξη δημοσιότητα και γίνεται μια συζήτηση για το πώς πρέπει να λειτουργεί, τι έχει κάνει κλπ. Δεν τα ακούσα αυτά για άλλες υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος στο όνομα της διαφάνειας, όπου ξέρεις, μυστικές υπηρεσίες και διαφάνεια είναι λίγο. Ασύμβατες έννοιες. Ναι, ασύμβατες έννοιες, σε πάση περιπτώσει. Να δυσχερανθεί η λειτουργία της ΕΕΠ, δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο, όπου θα θέλει να κάνει τη δουλειά της και θα πρέπει να πάρει 300 υπογραφές. Αυτά δεν γίνονται. Οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν με έναν τρόπο. Φροντίζουν τα κράτη, υπάρχει εμπειρία σε αυτό. Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ έχουν μυστικές υπηρεσίες που είναι αποτελεσματικές, έχουν ένα πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας, αλλά ό,τι γίνεται δεν γίνεται βούκινο, ό,τι γίνεται πρωτοσέλιδο στον διεθνή τύπο. Ούτε χρειάζεται ενδεχομένως να πάρουν 300 υπογραφές. Το λέω γιατί μην πάμε στο άλλο άκρο. Ενδεχομένως αυτό να ήταν και μια στόχευση, γιατί ξέρεις, γίνονται κάποια πράγματα και κάποιοι
κάποια κέντρα ενδεχομένως το αξιοποιούν για να υπονομεύσουν τη λειτουργία μιας υπηρεσίας. Το να υπερθεματίζει κάποιος για την ανάγκη διαφάνειας, προφανώς όλοι θέλουν διαφάνεια, κανείς δεν θέλει τη μυστική υπηρεσία της χώρας του να λειτουργεί αυθαίρετα, παράνομα, έτσι πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Έχει εθνικό σκοπό. Mm-hmm. Αυτός ο εθνικός σκοπός δεν πρέπει να αντισυρανθεί στο όνομα μιας εξαντλητικής έρευνας που δεν την κάνει από την Ακανίδα. Α πούμε ότι πρέπει να πάρει την υπογραφή τη σύμφωνη γνώμη του πρόεδρου της Βουλής. Τώρα, ο πρόεδρος της Βουλής πού κολλάει και αν ο πρόεδρος της Βουλής είναι ενός κόμματος και αυτός που πρέπει να παρακολουθεί ο βουλευτής είναι του ίδιου κόμματος και έχουν μια περίεργη σχέση, ενώ πολιτική ή φιλική σχέση, και πει ο πρόεδρος όχι, τα κάνει. Ναι, έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα. Είναι ζητήματα, έτσι. Κανείς δεν είναι υπεράνω, κανείς δεν είναι υπεράνω του εθνικού συμφέροντος. Εάν κάποια υπηρεσία, κάποια αρχή θεωρεί ότι πρέπει κάποιος να εξεταστεί για κάποιον λόγο, σημαίνει ότι έχει τους λόγους της. Δεν πρέπει να παρακολουθεί κανείς κανέναν για προσωπικά ζητήματα. Αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θεωρεί ότι κάποιος, όποιο αξιώμα και αν έχει, έχει θέμα και πρέπει να ελέγξει κάποια πράγματα για την εθνική ασφάλεια, πρέπει να το κάνει. Τι σημαίνει, ξέρετε. Όταν υπόθηκε στην εξεταστική από εισαγγελική λειτουργό αυτό, ξέσπασε άλλος. Ξέσπασε άλλος από κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται ότι και η δική τους ασφάλεια εξαρτάται από το πόσο καλά λειτουργούν αυτοί οι οποίοι είναι φορτισμένοι με το να τη διασφαλίσουν. Δηλαδή, τι πάει να πει, όποιος είναι βουλευτής δεν πρέπει να ελέγχεται αν η μία υπηρεσία έχει υπόλοιπη. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις διεθνώς όπου θέμα, όπου απρόσφατα που ήταν υπεράνω υποψίας ή είχαν θεσμική θέση, έπεσαν σε ατόπιμα. Πρόσφατο το παράδειγμα της Γερμανίας με τον πρίγκιπα. Ναι. Λοιπόν, που ετοίμαζε πραξικόπημα. Και μπορεί, και μπορεί και ένα αγνία του. Να σου κάνω ένα σενάριο. Έτσι, ένα πιθανό σενάριο το οποίο είναι πιθανό. Είναι κάποιος, ας πούμε, ο οποίος έχει μια θεσμική θέση και εν αγνία του εμπλέκεται ή τον προσεγγίζουν κάποιοι με σκοπό να τον εμπλέξουν κάπου ή να αποσπάσουν κάποιες πληροφορίες ή να θέσουν εκείνη την εθνική ασφάλεια. Εκεί τι λέει, ας πούμε, δεν τον παρακολουθώ επειδή είναι βουλευτής ή επειδή είναι υπουργός ή επειδή είναι οτιδήποτε. Τέλος πάντων, όπως είπες, για να συνδέσω και την κουβέντα που κάναμε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου νωρίτερα, σε αυτόν τον τόπο έχει περισσέψει υποκρισία. Και αυτό δυστυχώς και θολώνει και την κρίση, δημιουργεί και πολλές έτσι εντάσεις πολιτικές που συσκοτίζουν έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Πάμε να προχωρήσουμε. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν για την Ελλάδα αλλά και για συμμαχικές χώρες της Δύσης που φωτογράφησε δίχως να κατονομάζει. Δεν θα αποδεχτούμε όσους στηρίζουν την Ελλάδα δίχως κανένα όριο για να κάνει τις προβοκατόρικες ενέργειές της που μας παρενοχλούν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, είπε. Πρόσθεσε δεικτικά ότι ενώ Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Αμερική προτιμά να εξοπλίζει την Ελλάδα και όχι να δίνει στην Τουρκία τα F-16 που έχει πληρώσει κιόλας. Στο στόχαστρο του Ερντογάν μπήκαν όσοι στηρίζουν την Ελλάδα δίχως κανένα όριο, για να κάνει τις παρενοχλητικές και προβοκατορικές ενέργειές της, σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπε, προσθέτοντας ότι όμως ενώ είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, εξοπλίζει τα νησιά της Ελλάδος με όπλα και αεροσκάφη. Τουρκία'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen, bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır, silah, mühimmat, araç, gereç ülkemin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Ve bunu gönderen ülke, bakıyorsunuz, NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci. Θετικές πάντως εξελίξεις στο θέμα της πώλησης των μαχητικών F-16 επιμένει να βλέπει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με το Φιλανδό ομόλογό του σχετικά με την κατάργηση των περιοριστικών όρων στην πώληση των F-16 στην Τουρκία, στο τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ακάρ υποστήριξε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την προμήθεια 40 F-16 και τον εξυγχρονισμό 79 αεροσκαφών, που ανήκουν στη διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας
και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε αυτές οι εργασίες να ολοκληρωθούν με θετικό και γρήγορο τρόπο. Heyetlerimiz yapılan görüşmelerde veya tabakalarla yaptığımız görüşmelerde karşı tarafta, Amerikan tarafında hep olumlu bir yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık Amerikan tarafından olumlu adımlar bekliyoruz. Somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, bu süreci olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ο Μπο Μενέντες έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στο αν θα πάρει η Τουρκία τα F-16, δήλωσε ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής του Ρόντ Άιλαντ, Λεωνίδας Δραπτάκης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο κ. Δραπτάκης λέει μάλιστα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν τι βήματα θα κάνει η Άγκυρα. Νομίζω ότι θα πάρουν τα F-35, δεν θα τα πάρουν. Τώρα με τα F-16 το Κογκρέσο και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατία έχουν στείλει μήνυμα. Περιμένουν να δουν τι βήμα θα κάνει η τουρκική κυβέρνηση. Στο μεταξύ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντησή του με τα μέλη της Βουλευτικής Επιτροπής της Μειονότητας Δυτικής Θράκης, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα της τουρκικής, όπως είπε, μειονότητας. Σκληρή απάντηση στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και τους προκλητικούς ισχυρισμούς του ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Τουρκία για μια ακόμη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα στη Θράκη. Είναι τουλάχιστον οξύμορο μια χώρα με χείριστες επιδόσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγκαλεί την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, ακολουθεί μια συγκροτημένη μειονοτική πολιτική, η οποία προάγει την ευημερία της μειονότητας. Τον κόδωνα του κινδύνου για να αλλάξουμε θεματική ενότητα κρούν οι ειδικοί για την έξαρση των ιώσεων στη χώρα μας. Φέτος εμφανίστηκαν νωρίτερα, με μεγαλύτερη ένταση και μεταδοτικότητα. Την ίδια στιγμή, περιστατικά στρεπτόκοκκου έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, παιδιά και ενήλικες που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της γρίπης. Με μεγαλύτερη ένταση και εξαιρετικά μεταδοτικές έκαναν την εμφάνισή τους φέτος γρήπη και ιώσεις. Σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι άρρωστη, καθώς καθημερινά έχουμε 20 με 30.000 κρούσματα, με τους ιούς του αναπνευστικού συγκητιακού ιού και τη γρήπη να κρατούν την πρωτιά. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, καθώς ο RSF δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις, προσβάλλει και τις μεγάλες ηλικίες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι με υπόστρωμα σε νοσήματα έχουν μεγάλες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά και να οδηγηθούν στα νοσοκομεία. Μόνο σύμμαχος στη μάχη κατά των ιών φαίνεται να είναι ο συνδυασμός δύο εμβολίων, αυτού του κοροναϊού και της γρήπης, το οποίο εμπεριέχει το στέλεχος ΙΤΑ3, ΝΙ2, που υπάρχει και στη γρήπη, δημιουργώντας μια σπίδα μεγαλύτερης προστασίας στον οργανισμό μας. Η μεταδοτικότητα του αναπνευστικού ιού χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ισχυρή μέσω των επιφανειών, των αντικειμένων και των χεριών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η ανθεκτικότητά του στις επιφάνειες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κορονοϊού. Η καλή αντισηψία είναι ένας σημαντικός επίσης τρόπος προστασίας μας από τους συγκεκριμένους ιούς. Η αιτία για αυτή την πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής αύξηση των ιώσεων δεν έχει διευκρινιστεί από τους ειδικούς, που πιθανολογούν ότι τα περιοριστικά μέτρα των προηγούμενων ετών που έδωσαν χώρο στις ιώσεις να κυκλοφορήσουν. Με αποτέλεσμα φέτος που οι ρυθμοί της ζωής έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, ο πληθυσμός να μην έχει την απαιτούμενη ανοσία. Ελλείψεις παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε αντιπυρετικά, αντιβυχικά και αποσυμφορητικά σκευάσματα για παιδιά. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε από τον ΕΟΦ να καλέσει όλες τις φαρμακαποθήκες να δηλώσουν άμεσα τα αποθέματα που διαθέτουν. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν ή δηλώσουν ψευδείς ποσότητες, εκτός από τις ποινικές σε βάρος τους κυρώσεις, ο Υπουργός ζήτησε να κινηθούν τάχιστα και οι διαδικασίες για άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Στα 15 έφτασε ο αριθμός των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα λόγω επιθετικής λοίμωξης από τον στρεπτόκοκο ομάδας Α στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια λοίμωξη που συνήθως έχει ήπιες επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό και αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά. Μεταδίδεται σχετικά εύκολα όταν κάποιος έρθει σε στενή επαφή με τον νοσούντα. Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση του στρεπτόκοκου στην καραντίνα λόγω της πανδημίας, που από τη μία έχει αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και από την άλλη έχει βοηθήσει στην εξάπλωση των ιών.
Ένα απίστευτο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ασθενείς που εισάγονται στα νοσοκομεία όταν αποκατασταθεί η υγεία τους, αρνούνται να πάρουν εξιτήριο, με τους γιατρούς να έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Καταφύγιο στα νοσοκομεία βρίσκουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Ένα φαινόμενο που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Υπάρχουν ασθενείς που εισάγονται και όταν αποκατασταθεί η υγεία τους, αρνούνται να πάρουν εξιτήριο. Φυσικά οι γιατροί δεν μπορούν να τους πετάξουν στον δρόμο. Όλο ένα και αυξανόμενος είναι και ο αριθμός των αστέγων που εισάγονται στα νοσοκομεία και αρνούνται να πάρουν εξιτήριο. Ειδικά τώρα το χειμώνα, αφού στο νοσοκομείο έχουν εξασφαλισμένη τροφή και ζεστό κρεβάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέραν των αστέγων, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία ηλικιωμένων ατόμων, αυτοεξυπηρετούμενων ή μη, που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις. Εισάγονται στα νοσοκομεία και παρότι ξεπερνάνε τα προβλήματα υγείας, αρνούνται να γυρίσουν στο σπίτι τους, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με μία σύνταξη των 400 ευρώ. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του σπιτιού, με αποτέλεσμα να τους κόβουν το ρεύμα και να μην έχουν θέρμανση ή ακόμα και φαγητό, κάνουν ό,τι μπορούν για να παρατείνουν την παραμονή τους στα νοσοκομεία, με γιατρούς και κοινωνικές υπηρεσίες να σηκώνουν πλέον τα χέρια ψηλά. Λευκός καπνός βγήκε ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα για το θέμα της ανταλλαγής αιχμαλώτων. Ικανοποιήθηκε ειδικότερα το αμερικανικό αίτημα που εκκρεμούσε από τον Ιούλιο για την απελευθέρωση της διάσημης Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας Μπρίτνεϊ Γκράινερ. Από την άλλη πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι αντάλλαξε την Γκράινερ με τον Ρώσο υπήκο Βίκτορ Μπούτ, έναν πρώην έμπορο όπλων. Στην επιχείρηση μεταφοράς ενεπλάκησαν δύο ιδιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν το ζευγάρι αιχμαλώτων στο Αμπουντάμπι από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον. Έσιο τέλος είχε το θρίλερ με την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ, που αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία. Ο Ρώσος έμπορος όπλων, Βίκτορ Μπούτ, από την άλλη πλευρά επιστρέφει σπίτι, δηλώνει το Κρεμλίνο, μετά την ανταλλαγή με την Αμερικανίδα στάρ του μπάσκετ. Η Γκράινερ κρατείται στη Μόσχα ύστερα από καταδίκη για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αμερικανικών αρχών πίσω στην πατρίδα της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγραψε στο Twitter ότι μίλησε με την Γκράινερ μετά την ανακοίνωση ότι αποφυλακίστηκε από τη Ρωσία. Do you know where I'm heading to? No. No? No. 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 Летите домой. You fly back home. To the US. To the US. Okay. Yeah, конечно. Okay. Η ανταλλαγή έγινε στο αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ηγήθηκε των προσπαθειών διαμεσολάβησης που εξασφάλισαν την απελευθέρωση της Γκράινερ σε μια ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία. Η μπασκετμπολίστρια έφτασε στο Αμπουντάμπι με ειδικό αεροπλάνο από τη Μόσχα μετά την απελευθέρωσή της από τις ρωσικές αρχές. This was not a choice of which American to bring home. The choice was one. Ο πρώην έμπορος όπλων Βίκτορ Μπούτ, ο οποίος απελευθερώθηκε κατά την Αμερικανο-Ρωσική ανταλλαγή κρατουμένων, επέστρεψε στη Ρωσία. «Όλα είναι καλά», είπε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την οικογένειά του μετά την άφηξή του στη Ρωσία, σύμφωνα με ένα σύντομο απόσπασμα που μεταδόθηκε από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε ανταλλαγή κρατουμένων για την Μπρίτνεϊ Γκράινερ την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν είχε εγκρίνει την απονομή χάριτος στο Βίκτορ Μπούτ μέχρι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Over the last 48 hours, Brittany was moved from the penal colony where she was held in Russia to Moscow and then flown to the UAE. Ο Μπούτ συνελήφθη το 2008 στο ξενοδοχείο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη, ύστερα από επιχείρηση πρακτόρων των Ηνωμένων Πολιτειών που τον κατέγραψαν να προσφέρεται να πουλήσει πυράβλους σε άτομα που πίστευε ότι ήταν αριστεροί Κολομβιανοί αντάρτες. Μετά τη σύλληψή του εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της ρωσικής κυβέρνησης. Στη συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση το 2012 για τις κατηγορίες συνωμοσίας για να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες. Η Μόσχα ανέκαθεν διακήρυτε την αθωότητά του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση κραυγαλαία αδικία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Παρεμβάσεις. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.